Και στην Κρήτη, οι καταναλωτές ρίχνονται στο κυνήγι των μεγάλων προσφορών λόγω Black Friday, με την κίνηση στους εμπορικούς δρόμους να είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί. Τι χαρά! Έχουμε έρθει εδώ. Περιμένουμε. Πολλές ακόμα αγορές. Σε όλο το κέντρο. Τώρα μόλις ξεκινήσανε, είμαστε χαρούμενοι σχετικά. Πάμε να βρούμε κάτι καλό. Έχω αγοράσει μια μπλουζίτσα και μια φιγούρα που μου άρεσε. Είναι καλές τιμές έχει και στα site από ό,τι είδα και εδώ. Ναι, όλα καλά. Τα αφήνω για πιο μετά. Προέχουν άλλα. Black Friday. Μπα, εγώ πάμε τα ελληνικά δεδομένα. Θα το βλέπουμε σαν μια κοινή Παρασκευή, μια χαρούμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε μια έρευνα και θα δούμε. Για καλή διάθεση και να βγει ο κόσμος λίγο έξω, να φύγει από συνηθισμένα. Ρούχα κυρίως. Έχει καλές τιμές, έχετε δει μεγάλη διαφορά. Ναι, από ό,τι έχω ψάξει, ναι, έχει. Το κλίμα είναι γιορτινό στο νησί μας και χωρίς να σχηματίζονται τεράστιες ουρές έξω από τα καταστήματα, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Κάναμε κάποιες χτες, γενικά κάνουμε, ναι, όταν υπάρχει αυτό το κυνηγάμε. Ψωνίσαμε. Και τώρα πάμε να ψωνίσουμε. Ναι. Τα πιο πολλά τα έχουμε ξαναπάρει, δηλαδή τα πήραμε πριν την Black Friday. Και κάποια μικρά, πιο πολύ τα έχουμε παραγγείλει στο ίντερνετ. Όσο περνάει η ώρα, κορυφώνεται και μέχρι το βράδυ πιστεύω ότι θα έχουν αρκετή κίνηση στα καταστήματα. Και πολλοί χρησιμοποιούν τη μέρα αυτή και για να κάνουν ψώνια για τις γιορτές των Χριστουγέννων που έρχονται. Για να μην έχουν, επειδή σαν μέρα έχει καλύτερες προσφορές, για να μην τα έχουν την περίοδο των εορτών. Και με την Κυριακή, με τις αποφάσεις της κυβέρνησης να είναι ανοιχτές, ελπίζομαι ότι θα υπάρξει μια καλή κινητικότητα και θα βοηθήσει λίγο το λιανικό εμπόριο. Η εμπορική γιορτή, η οποία φέτος έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, καθώς ξεκίνησε από τις προηγούμενες εβδομάδες, ζέστανε τα ταμεία των εμπόρων. Σημαίνει ότι έχει γίνει πλέον ένας θεσμός, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά. Έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές λόγω αλυσίδας Welcome Stores, που είμαστε 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την περίοδο είναι η τηλεόραση. Έχει την τιμητική της. Τι αγοράσατε τώρα? Ένα μπλουζάκι μόνο. Καλές τιμές. Κρύωνα και έπρεπε να το βάλω. Καλές τιμές. Καλές, ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες καλές προσφορές. Θα δούμε, κάτι θα βρούμε. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, απλά θα δω αν υπάρχει καμιά καλή προσφορά και θα το εκμεταλλευτώ. Θεωρώ ότι για να τραβήξουν τον κόσμο στα μαγαζιά, σίγουρα οι τιμές θα είναι δελεαστικότατες. Εσείς τι θέλετε να αγοράσετε? Πιο πολύ θα κοιτάξω για κάποια ρούχα, για τις γιορτές δηλαδή αργότερα, θα κοιτάξω κάτι καλό. Τηλεοράσεις, κινητά, τάμπλετ, ηλεκτρικά είδη, ρούχα και είδη σπιτιού πήραν φωτιά, με την Black Friday να αποτελεί μια δυνατή οικονομική ανάσα και στην αγορά του νησιού μας. Οι σοβαρές εταιρείες θα είναι μέχρι εξάντληση των αποθημάτων και από ό,τι βλέπετε έχουμε μεγάλη γκάμα. Είναι μια μεγάλη ανάσα, έτσι? Δεν το συζητάμε. Βοήθησε πάρα πολύ στο δικό μας τομέα στα ηλεκτρικά και αλλάζω συσκευή, ψυγείο, κλιματισμό και καταψύχτη με τα βάουτσερ που βοήθησε το κράτος. Στον χώρο των προσφορών έχουν μπει μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, εταιρείες καλλιντικών, ειδών σπιτιού, ένδυσης, υπόδυσης και όχι μόνο, ενώ στο ρυθμό της Black Friday έχουν ήδη μπει και αλυσίδες σούπερ μάρκετ.